Βλέπετε εδώ ένα κτίριο. Ναι. Σχεδόν τρισδιάστατο παρόλο που είναι στο νερό. Εδώ δίπλα είναι ένα άλλο. Και εδώ είναι το κράσπεδο ενός δρόμου με ένα πλακόστρωτο. Αυτά στα 50 εκατοστά νερό. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι δεν χρειάζεται κατάδυση. Η μάσκα και το μαγείο μας φτάνει. Και άλλη τύχη εδώ. Και μετά ένα λιμενικό έργο, ένας πρόβολος, ένας κυματοθράφτης, που προφανώς όταν θα φτιάχτηκε κάπου εκεί στα ρωμαϊκά χρόνια ήταν στην Ίσαλο, ενώ τώρα είναι ενδιαγμένος κατά ένα περίπου μέτρα. Και αυτό πάει και πατάει πάνω σε μία κατασκευή, αυτή εδώ πέρα, φτάνει μέχρι εδώ, μετά συνεχίζει εδώ, κάνει κάτι σαν το ερείπιο ενός πύργου σε αυτό το σημείο. Θα σας δείξω και εικόνες από το πώς είναι κάτω από το νερό. Και εδώ αρχίζουμε να έχουμε κτίρια. Είναι άραγε το τείχος της πόλης, έτσι νομίζαμε στην αρχή. Και έτσι νομίζουμε ακόμα. Αλλά αρχίζουμε να βάζουμε και ερωτηματικά. Αυτή είναι μια πρώτη αποτύπωση που κάναμε πέρυσι. Εδώ βλέπετε τα όρια πάνω σε αυτή την κατασκευή, την οποία παρακολουθούμε από εκεί μέχρι αυτό το σημείο. Από εδώ και πέρα έχει μια φυκιάδα και βρίσκουμε ξαφνικά μεγάλους δουλεμένους ογκόλυθους σε αυτή την περιοχή εδώ. Βέβαια, πάντα ό,τι έχουμε γνωστό από το παρελθόν. Εδώ έχουμε μια αποτύπωση, την πρώτη αποτύπωση από τον πλοίαρχο Σπρατ, τον πρώτο αξιωματικό που έστειλε το Αγγλικό Ναυαρχείο για να κάνει τους ναυτικούς χάρτες της Κρήτης, εκεί γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, 1850-1855. Και αν εδώ είναι η λιθορυφή μας, εδώ αποτυπώνει μία εσοχή, ένα μικρό λιμάνι, μία μικρή εγκόλυπωση. Η κατασκευή μας εμάς είναι εδώ. Εδώ βρίσκουμε κτίρια και εδώ βρίσκουμε κτίρια και εδώ και εδώ. Εδώ όμως μένει μία περιοχή που δεν διακρίνουμε στην επιφάνεια κτίρια. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν. Θα χρειαστεί του χρόνου να κάνουμε γεωφυσική έρευνα για να δούμε κάτω από το πυθμένα. Θα σας δείξω λίγο πιο κάτω και εδώ, γιατί το έχουμε κάνει πιο ρηχά ήδη. Για να δούμε, έχει κτίρια. Αν δεν έχει κτίρια, πιθανότατα σημαίνει ότι είναι μια λιμενολικάνη. Και άρα η κατασκευή μας μπορεί να μην είναι τείχος. Μήπως είναι λιμενογραφείο ένας παλιότερος, εκεί ανάμεσα στις δύο ερμηνείες. Παλιδρομούμε, τείνοντας περισσότερο προς την έννοια του τείχους βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να βασανιστούμε στη βιβλιοθήκη για να το απαντήσουμε και στο βυθό για να το επιβεβαιώσουμε. Το τσιφλίκι για παράδειγμα, κόμες, χωριά. Το αστικό κέντρο όμως πρέπει να ήταν σε αυτό το σημείο, το οποίο είναι στρατηγικό. Εάν κανείς έχει ένα κάστρο στο Δεμό, έχει ενδοχώρα στην Κρήτη αν το επιτεθούν από ανατολικά και ενδοχώρα στην Κολοκύθα αν το επιτεθούν από δυτικά. Και έχει και τα λιμάνια που λέγαμε προηγουμένως, όλα τα φυσικά πλεονεκτήματα. Ίχνη του τείχους στη στεριά έχουμε βρει και σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα. Αν αυτό είναι το τείχος εδώ, έχουμε την νότια πλευρά του. Εδώ θα δείτε σε αυτό το μοντέλο, αλλά και στο επόμενο που θα σας δείξω. Όχι, στο επόμενο θα είναι καλύτερο.
έχουμε έναν πιθανό πύργο ο οποίος επικοινωνεί με το τείχος με ένα διάδρομο, ερώτημα, αλλά αυτή είναι μια πραγματικά ισχυρή κατασκευή. Εδώ είναι γύρω στα 2 μέτρα, 2 μέτρα και